Ο Γιώργος Τσελίκας στις λεπτομέρειες αυτής της φοβερής υπόθεσης. Τι πληροφορίες έχουμε τώρα, Γιώργο. Καλημέρα και πάλι. Να πάρουμε το θέμα από την αρχή. Ήταν η ώρα 2 τα ξημερώματα όταν ο 28χρονος ανέβαινε εδώ στο ύψος των Ασίου, ανέβαινε τη Συγκρού για κέντρο και εδώ έξω από τον Άσιο, στο ανωδικό ρεύμα, εκεί που ψάχνουν για τέτοιο δυστυχήματος οι άντρες της τροχέας. Για κάποιο λόγο η μηχανή ξέφυγε από την πορεία. Με σφοδρότητα συγκρούστηκε πάνω στο κυκλίδωμα με αποτέλεσμα ο άτυχος νέος να χάσει ακαριά τη ζωή του. Να σημειώσουμε, δεν φορούσε κράνος εκείνη την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μας ενημερώνει η τροχέα. Τώρα ψάχνει, η αστυνομία έχει αποκλείσει. Ο Πάνος εργαζόταν και από το ύψος. Βράδυ, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά, έκανε δημόσιες σχέσεις κλπ. Οπότε είναι πολύ πιθανό εκείνη την ώρα να επέστρεφε και από τη δουλειά του. Το θέμα είναι ότι Γιώργο, δεν είχε πάρει, Μαρία μου, τα μέτρα. Μηχανή χωρίς κράνο σημαίνει θάνατος. Αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στη θέση που βρίσκεται αυτό το παιδί τώρα. Δυστυχώς. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και επειδή ξέρω από μηχανές, είχα και εγώ μηχανές χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ατύχημα με μηχανή. Το θέμα είναι να γλιτώσεις. Η τραγική ηρωνία όμως, Γιώργο, εδώ είναι ότι σήμερα ο Πάνος θα γινόταν 28 χρονών και βλέπουμε φίλους να είχαν κατακλείσει ήδη τα social media του παιδιού προκειμένου να στείλουν τις ευχές τους. Δυστυχώς, είχε γενέθλια χθες, θα γινόταν σήμερα 28 χρόνων. Να πούμε λοιπόν εντάχει, ο άτυχος νέος ανέβαινε τη Συγκρού, να άνοιξε η κυκλοφορία, μόλις δόθηκε η κυκλοφορία. Μάλιστα. Στα αυτοκίνητα ανεβαίνουν πάνω. Οπότε, ό,τι ήταν να βρούνε το ακριβικό της τροχείας, το βρήκε, να δουν αν υπάρχει φρενάρισμα. Εμείς να πούμε ότι πριν από φρενάρισμα, λίγο κάτω καιρό, συνθήκες. Γιώργο, είχαμε φιλοξενήσει τον Πάνο Ζάρλα στην εκπομπή μας μαζί με τη Στέλλα. Ο Πάνος και η Στέλλα είχαν κερδίσει αυτό το παιχνίδι που προβάλλεται εδώ από τον Sky, το Power of Love, και μας είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο ευχάριστος ήταν ένα παιδί που εδώ, πραγματικά ζούσε το όνειρό του. Μα μέσα από αυτή την φιλοξενία το αγαπήσαμε και εμείς αυτό το παιδί, γιατί βλέπεις έναν άλλο χαρακτήρα και γι' αυτό το εισπράττουμε, ξέρετε, και εμείς ως μια τραγωδία που τη βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι. Πολύ. Που έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Θέλω να το πω αυτό από την ώρα που μάθαμε για την τραγωδία, για το θάνατο αυτού του παιδιού. Αυτές είναι οι σκηνές που νομίζω πρέπει να ήταν το 18. Ακριβώς. Πάρα πολύ ευγενικός. Τον βλέπετε και συνεσταλμένο σε σχέση με αυτό που είχε προβάλει τέλος πάντων μέσα από το παιχνίδι, που είχε και άλλα χαρακτηριστικά. Έχει πέσει ως κεραυνός σε νεθρία, ξαναλέμε, έτσι στα 28 του χρόνια. Φανταζόμαστε τους δικούς του ανθρώπους. Μπορεί να μπει κανείς δυστυχώς σε αυτή τη θέση. Εκεί που είναι ο Γιώργος τώρα, αν κάτσεις Γιώργο και παρατηρήσεις με την κάμερα, κοίτα να δεις εκεί πόσες μηχανές, πόσα παιδιά πάνω σε μηχανές δεν φοράνε κράνος. Οι περισσότεροι δεν φοράνε κράνος. Αν δεν το έχουν στο χέρι, δεν το έχουν καν μαζί τους. Ή το έχουμε πει χίλιες φορές. Μηχανή χωρίς κράνος ίσον θάνατος. Είναι τελειωμένο θέμα αυτό. Αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στη θέση που βρέθηκε ο Ζάρλας. Όταν είσαι στη μηχανή και κινείσαι χωρίς μέτρα προστασίας. Τα κατάλληλα ρούχα και το κράνος. Τώρα βλέπουμε εμείς εικόνες εδώ. Δεν ξέρω αν είναι και συγγενείς οι άνθρωποι που βλέπουμε εδώ. Συνομιλούν με τους άνδρες της τροχέας από ό,τι βλέπουμε, Γιώργο, αφού ολοκληρώθηκαν και έρευνες φυσικά, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι η μητέρα του. Δεν ξέρω, Ηλία, η μητέρα του είναι. Που την ξέρεις. Η μητέρα του πρέπει να είναι η κυρία. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έφυγε άδικα ένας νέος άνθρωπος. Τι να πεις, δεν έχεις να πεις τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο. Είναι μια φοβερή τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε καλημερίσουμε. Τα συγκριτήριά μας και εμάς την οικογένεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, εμείς επανερχόμαστε τώρα να δούμε τι γίνεται στη διεθνή.